τι ακούσαμε και ποιους συναντήσαμε χθες σε ένα ακόμη λαμπερό βράδυ στην Αθήνα. Καλή σας ημέρα. Είναι τα Happy News της Τετάρτης. Πρεμιέρα χθες για τη νέα ταινία του Νίκου Ζαπατίνα «Στα καλά καθούμενα» με τους Οδυσσέα Παπασπυλιόπουλο, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και Ζέτα Μακρυπούλια στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Είμαστε πραγματικά πολύ τυχεροί, είχαμε μια πολύ καλή διανομή, θα δείτε και όλα στην ταινία. Είναι ο καθένας στο ρόλο του, πολύ πετυχημένος, τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες και έχουν ταιριάξει απίστευτα. Και οι πρωταγωνιστές και οι guest που είναι πάρα πολλοί, είναι πρωταγωνιστές αλλά έχουν κάνει guest. Ζέτα Μακρυπούλια, σαν παρουσιάστρια ή σαν ηθοποιό? Την προτιμώ και στα δύο, είναι εξαιρετική στα δύο. Είναι πραγματικά ένα χαρισματικό πλάσμα, είναι επαγγελματίας από τους λίγους, είναι ταλαντούχα. Τι άλλο να πω, δηλαδή έχω δουλέψει και πριν χρόνια με τη Ζέτα, εξαιρετική ηθοποιός και το αποδεικνύει και στην ταινία αυτή, θα δείτε πόσο άμεση είναι, πόσο μπήκε στο ρόλο αυτό. Δεν έχει καμία σχέση με την Μπάρμπι, συσσαγωγικά, που βλέπουμε στην τηλεόραση στα διάφορα σόου. Στα καλά καθούμενα, να με ήρθα. Ταξιδεύω 24 ώρες. Είμαι εντελώς άϊπνη, αλλά δεν γινόταν να μην είμαι στην πρεμιέρα της ταινίας. Εδώ συμβαίνουν πάρα πολλά, πολλές κωμικές καταστάσεις, τα καλά καθούμενα. Νομίζω ότι είναι πολύ επιτυχημένος ο τίτλος αυτός, διότι σχεδόν σε όλους τους χαρακτήρες τα καλά καθούμενα και κάτι θα του συμβεί. Αν σε ρώτα για κάποιο στη δουλειά, τι θα έλεγες, το οποίο είσαι παρουσιάστρια? Όταν με ρωτάνε ηθοποιός, λέω. Δηλαδή τώρα και στο Immigration που έπρεπε να γράψω, άκτρες έγραψα. Δεν... Το Rising Star θα το παρουσιάσει τελικά στο Mega. Έτσι ξέρω, ναι. Ότι μπορεί να κάνει ένα καθημερινό απογευματινό, ίσως. Ναι, όχι, αυτό σας είχα πει από το καλοκαίρι ότι δεν ισχύει. Το Rising Star ισχύει. Απλώς είναι πολύ νωρίς ακόμη να μιλήσω γι' αυτό, γιατί τώρα σχεδιάζεται, τώρα οργανώνεται. Επειδή ρωτήσαμε, ήμασταν με τον κύριο Λάτσο στην παρουσίαση του Αντένα και είπε ότι ένα υπονοούμενο για το Just μάλλον δεν άρεσε. Θα με επιτρέψετε να μην πω κάτι γι' αυτά τώρα. Είμαστε εδώ για την ταινία. Έχω άγχος, θέλω να πάει καλά. Θέλω να τη δω, γιατί δεν την έχω δει καθόλου. Και εύχομαι να αρέσει και στον κόσμο. Τα υπόλοιπα άλλη φορά. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και αυτό είναι αλήθεια. Γνώρισα και τη Ζέτα, εντάξει, τον Οδυσσέα τον ήξερα.